Αχ, Γιάννη, ξέρεις τι μου θυμίζω τώρα. Μου θυμίζω αυτό που λένε την κοντή να την κοντίνη, στην ψηλή να την ψηλώσει, δεν ξέρω πώς το λένε. Παιδιά, τι μου κάνετε, τι μου κάνετε, μου είστε καλά, μου είστε πάρα πολύ καλά. Πόσα παράπονα μου κάνετε ότι Αλέξανδρε, εγώ δεν κέρδισα κάτι από τη Σβινίλη και Αλέξανδρε, εγώ έστειλα μήνυμα και δεν ήμουν τυχερός και δεν ήμουν τυχερή και μ' άρεσε πάρα πολύ το μαύρο και μ' άρεσε τον μπορντό. Οκ, αυτό σημαίνει Vinyl Art Clothing και εκπομπή μου πεις. Ζήτησα όλο εκείνο το σετάκι να το έχω και ακόμα μία μέρα κοντά μου και να μην έχετε πρόβλημα. Άντε βρε, για εσάς όλα γίνονται. Αυτή η εκπομπή έχει φτιαχτεί από εμάς για εσάς. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω. Λοιπόν, άκου τι γίνεται, τα θυμάσαι, και αν δεν τα θυμάσαι θα υπενθυμίσω. Λοιπόν, τώρα τα νούμερα δεν τα ξέρω, κάποια είναι small, κάποια είναι, να, και αυτό small, και αυτό small. Αυτό εδώ τι, για να δω αυτό το μαύρο. Α, medium, καταλαβαίνεις φίλοι τηλεθεατή, ότι, οκ, okay, τα νούμερα στην τύχη, εντάξει. Πάντως θέλω να σου πω ότι 5 από εσάς θα κερδίσετε υπέροχα σύνολα από Vinyl Art Clothing. 1, 2, 3 είναι τα set, και Γιάννη, για να στο κάνω set, κάτσε, γιατί έτσι όπως μου τα φτιάξατε την προηγούμενη εβδομάδα μου τα είχατε πιο ωραία, βρε παιδιά. Λοιπόν, αυτό φίλε τηλεθεατή, τώρα το κίτρινο, πες μου, που είναι must για φέτος το κίτρινο χρώμα. Το είδανε όλοι, καταλαβαίνεις, και έχουν πάθει. Πες μου λοιπόν τώρα αυτό, δεν είναι φόρμα, παιδί μου, για γυμναστική. Αυτό είναι φόρμα για να πας βόλτα, φόρμα να πας να δεις μια Βανδία, ένα Βασίλη Καρά που ξεκίνησε με τον Γιάννη τον Πλούταρχο, πήγα στην πρεμιέρα πρώτο τραπέζι. Καλά, δεν χρειάζεται να σου το πω. Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, κοίταξε, τώρα πες μου. Πες μου τι μπουφανάκια σου έφερα πάλι και δεν σας έφερα τα άλλα δύο χρώματα, πείτε δώσαμε και εκείνα. Αλλά αν δεν κερδίσετε θα ξαναφέρω. Λοιπόν, και σε μαύρο και σε μπορντό, αλλά να σας υπενθυμίσω ότι υπάρχουν άλλα δύο χρώματα από τη vinylartclothing.gr, δηλαδή υπάρχει και λευκό και χακί. 1, 2, 3, 4, 5 και για σήμερα όπως την προηγούμενη φορά θα είστε οι σούπερ νικητές και οι σούπερ τυχεροί που θα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook, ή αν είμαστε θα γράψετε ότι είστε για το διαγωνισμό της Vinyl Art Clothing με ένα τηλεφώνημα ό,τι θέλεις σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Η Vinyl Art Clothing θα σου στείλει αυτά τα οποία θέλεις στο σπίτι σου μόλις μέσα σε 24 ώρες. Καταλάβατε κορίτσια? Γεια σου Μαρία Κατσουλέρη Κωνσταντουλάκη Γεωργίου, γεια σου Χριστίνα μου, Χριστίνα Καμπούρη εδώ κοντά μου, Μαρία Κατσουλέρη εδώ κοντά μου, και βεβαίως έχω πάρα πολύ ωραία πράγματα και για σήμερα να πω. Και έχω ετοιμάσει και ένα πολύ ωραίο θέμα ενδιάμεσα, όπου θα σας χορέψω όχι στο ταψί, Dancing With Me όπως λέγεται και η στήλη, από την αγαπημένη μας συνεργάτηδα, την πολύ πολύ έτσι χορευτική θα έλεγα στήλη από τη Δώρα την Μπούντρου, που θα πάμε να το δούμε, γιατί εκείνη την ημέρα θέλαμε να χορέψουμε και να μιλήσουμε για ένα χορό πολύ ιδιαίτερο, αλλά εσείς επειδή δεν ήσασταν εδώ πρέπει να το μάθετε. Είμαστε πολύ αθλητικοί τύποι αυτή τη στιγμή. Ναι, σήμερα ναι, μου έχετε τη λίγο αθλητικά βέβαια. Εντάξει, τώρα μιλάμε για λασάντι φάσιον που δίνει τα κορίτσια μας. Αυτό δεν είναι αθλητικό. Αθλητικό είναι, βλέπεις, όπως είπα εγώ για τους άντρες από τη Vinyl Art. Είναι ένα ντύσιμο που είναι για να βγεις έξω, ρε παιδί μου. Εσύ τώρα με αυτό δεν πας για καφέ, δεν πας έξω. Ναι. Παιδιά, έχει τέτοια παγέτα εδώ πέρα. Τώρα φαίνεται. Μιλάμε για παγέτα. Καταπληκτικό, πολύ σεξ. Ένα τέτοιο φορούσε και η Τζέι Λο όταν είχα βγει. Καταπληκτικό ήταν. Με ποιον είχες βγει, με την Τζέι Λο? Με ποιον είχα βγει, με τον. Πώς τον λένε τον άντρα τη. Με ποιον είναι η Τζέι Λο? Με έναν ράπερ δεν είναι, Γιάννη, δεν σε βρίσκω ενημερωμένο για την Τζέιλο, δεν ασχολείσαι. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω, Μαρία, μήπως θέλεις να σου φέρουμε και ένα κρεβάτι? Ναι, μήπως, δεν είναι μια ερώτηση κάνω και μπορεί να κάνω λάθος. Όχι, αλλά έχει ένα κρυουλάκι, έχει άλλαξε ο καιρός. Άλλαξε εσύ γιατί μου βγήκες με τον μπουφανάκι? Εγώ βγήκα με τον μπουφανάκι, αλλά δεν έχω και τα χέρια μέσα. Σε λίγο θα βάλεις και αυτό που βάζουμε στο αεροπλάνο και πέφτουμε και τον επέρνουμε λίγο. Μη σου πω να τον επάρω λίγο. Ναι, εντάξει, απλά όπου ξεκινάει με λίγο, ποτέ δεν μένει και πάει στο πολύ. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μη μου κοιμηθείς, γιατί έχουμε μία ώρα εκπομπή. Πάω να ξεκινήσω σήμερα μέχρι να ξεπιαστείς λίγο από την προηγούμενη εβδομάδα. Πάω να ξεκινήσω με φοβερή συστήνα. Δεν σου είπα, δεν έχω ετοιμάσει κάτι. Ναι, δεν πειράζει. Κάτσε Είπα και να θα κοιμηθώ. Δούμε. Ναι, κάτσε και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Χριστίνα Καμπούρη που έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο φυτό και για αυτή τη βδομάδα. Ναι, είναι η Αμαριλίδα, η Αμαριλής. Η Αμαριλής. Και πραγματικά δεν υπάρχει κανένα άλλο φυτό που μπορεί να ξελογιάσει και να σαγηνεύσει τόσο πολύ όσο το λουλούδι της Αμαριλής. Αλήθεια. Ναι, είναι δεν μπορώ να το καταλάβω τώρα. Φυτό δεν με έχει ξελογιάσει μέχρι σήμερα τουλάχιστον. Δεν ξέρω τώρα για το μέλλον, αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχω περάσει αυτό. Φταίει
μάλλον φταίει το μεγάλο άνθος της. Πραγματικά είναι τόσο εντυπωσιακό, δηλαδή σου τραβάει το βλέμμα, είναι υπέροχο. Και φαντάζομαι ότι για να το παρουσιάσεις τώρα ότι είναι και ένα άνθος που είναι της εποχής. Ναι. Έτσι δεν είναι, γιατί πάντοτε εσύ παρουσιάζεις φυτά. Είναι ένα κόκκινο λουλούδι που το βλέπουμε πολύ τα Χριστούγεννα. Ναι. Σαν είναι αλήθεια, τεράστιο. Δεν έχει σχέση με εκείνο το χριστουγεννιάτικο που θα το παρουσιάσουμε όταν είναι η εποχή. Την πονσέτα, όχι. 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 Το αλεξανδρινό. Όχι. Η αμαριλίδα. Πάμε λοιπόν να πούμε λίγο για την αμαριλίδα. Πότε ήρθε, πότε τη γνωρίσαμε, από ποια χώρα είναι. Είναι τροπικό φυτό, είναι βολβόδες, δηλαδή το φυτεύουμε το Νοέμβρη και τα λοιπά και το χειρόμαστε όλο το χειμώνα. Ουσιαστικά θέλει αυτή τη φροντίδα που θέλουν οι βολβοί. Θέλει λίγο νεράκι, θέλει καλή αποστράγγιση, οπότε στο πάτο της γλάστρας βάζουμε χαλκάκι, ένα χώμα γενικής χρήσης. Γενικά, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα για τους βολβούς ισχύει. Άρα, υποτίζουμε περιμετρικά, κάνουμε όλο αυτό. Ό,τι είπαμε και την προηγούμενη φορά, έτσι δεν είναι. Ναι. Πάλι βολβός ήταν και το προηγούμενο μας φυτό. Η φρέζια. Φρέζια, έτσι δεν είναι. Σωστά. Τι είναι αυτό που θα πρέπει όμως να προσέξουμε πιθανόν στη διάρκεια ζωής της αμαριλίδας. Δηλαδή, δανείζομαι εγώ, για να είναι τέτοια εποχή, πάνε να πει ότι αντέχει το κρύο. Σίγουρα. Πρέπει να ρίχνουμε π.χ. νερό στο πολύ ωραίο άνθος. Όχι. Όχι. Το αποφεύγουμε. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ξέρεις, με λίγο με τη σκόνη, τσακ με το λάστιχο. Και εγώ το κάνω εν συντομία χρόνου. Και για να γλιτώσω με το λάστιχο στα λουλούδια. Εννοείται, αλλά δεν κάνεις πολλά φυτά. Όχι, καλύτερα να πάρουμε μια νοπή πετσετούλα και να περάσουμε απαλά, δηλαδή, για να πάρουμε τη σκόνη. Μάλιστα. Να σου πω κάτι. Μου έχουν πει, δεν ξέρω αν ισχύει, είναι το μόνο που έχω συγκρατήσει να σου πω την αλήθεια, γιατί εγώ συνήθως αγαπώ πολύ τις τριανταφυλιές. Αυτές ξέρω να τις φροντίζω, αλλά μου έχουν πει ότι για την μπουκαμβίλια, ότι άλλο να την ποτίζεις μέσα στη γλάστρα το χώμα και άλλο να την ποτίζεις κατευθείαν στη ρίζα. Ότι αν την ποτίζεις, λέει, κατευθείαν στη ρίζα, βγάζει πιο πολλά ανθάκια. Αν την ποτίζεις στο χώμα, βγάζει πολύ φύλλωμα. Ισχύει κάτι τέτοιο? Ναι, ισχύει. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε να έχει και πολύ νερό το φυτό, γιατί όπως είχαμε πει και στο άλλο βίντεο, ότι όταν το φυτό δεν δέχεται το νερό, στρεσάρεται και λέει τώρα να αφήσω απογόνους να ανθίσω. Οπότε όταν ποτίζουμε όλη τη γλάστρα και κλείνουν όλοι οι πόροι του αέρα με νερό, να. Γιατί ουσιαστικά αυτό συμβαίνει όταν το νερό κατεβαίνει στο πιατάκι, σημαίνει ότι έχει πλημμυρίσει η γλάστρα. Οπότε σου λέει το φυτό ότι είμαι μια χαρά, σε χτίσω λίγα φύλλα, είμαι σε ευδαιμονία. Ναι. Ενώ όταν το ποτίζουμε πιο συγκεκριμένα, λίγο στρεσάρεται, οπότε λέει να βγάλω περισσότερα άνθη για μάλιστα. Να παραμείνω σαν είδος. Στυλίσαμε την απορία για την βουκαμβίλια σου. Να, θα δω τι άλλο. Άμα έχει καμιά άλλη απορία, δηλαδή τύπου αν το μουσακά τον αφήνει μία μισή ώρα, ρώτα μα. Όχι, για το μουσακά ξέρω. Να μα ρωτήσει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Λοιπόν. Αυτό που πρέπει να προσέξουμε για την αμαριλή είναι ότι κάνει πολύ μεγάλο στέλεχο. Δηλαδή, ο μίσχος που κρατάει το άνθος είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και συνήθως τη αρέσει να ακολουθεί τον ήλιο. Να παίρνει αυτή την κλίση. Ναι. Εμένα με τρελαίνει αυτό και στα φυτά όταν τα βλέπω που βγαίνουν έξω από τα κάγκελα, το ξέρεις. Σου αρέσει. Όχι, δεν μου αρέσει. Α, αντίθετα. Μου αρέσει το φυτό να είναι μέσα στο μπαλκόνι. Αυτό που βλέπω που αρχίζουν με τον ήλιο και πάνε προς τα έξω, εγώ ξέρεις τι κάνω, ξαναγυρίζω την γλάστα. Αυτό ακριβώς. Αυτό, ξαναγυρίζω. Κάποια στιγμή βαριέται και μένει όρθιο. Πρέπει δηλαδή, να γυρίζω. Γιατί αυτό το γυρτό δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Ή όρθιο ή καθόλου. Για να τελειώνει η υπόθεση. Μήπως αρέσει τελικά το όρθιο. Μου αρέσει αυτό. Ένα φυτό να είναι όρθιο. Να είναι στο μπαλκόνι. Άμα είναι να βγαίνει έτσι, έξω, πάω και παίρνω ένα φυτό χρυσό, ένα κάτι που είναι αναρριχόμενο και το βάζω σε μια ζαρδιέρα για να βγει απ' έξω. Ζαντινιέρα. Τι να είναι αυτή? Ζαντινιέρα. Η ζαρδινιέρα. Είναι ζαντινιέρα. Ναι, ζαρδινιέρα. Ζαρδινιέρα ή ζαντινιέρα. Ζαρντινιέρα. Ζαρντινιέρα. Okay. Σωστά. Το βάζω σε μία τέτοια και τελείωσε η ιστορία. Κατάλαβες. Πες για την αμαριλίζα γιατί θα τα ανοίξω πάλι. Ναι. Όχι, Μαρία μου. Κράτω να τα ανοίξω όταν πρέπει. Γιατί όταν πρέπει δεν μιλάς. Κατάλαβες. Δηλαδή όταν έρθει η στήλη σου, εκεί πες τα όλα, Μαρία μου. Λοιπόν, για πες. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό να πούμε για το φυτό αυτό είναι ότι πάρα πολλοί επιλέγουν να το έχουν στο γραφείο τους ή στο σπίτι. Σαν υδροκαλλιέργεια, δηλαδή δεν το βάζουν καθόλου σε χώμα, το βάζουν σε ένα δοχείο, από το οποίο
το λουλούδι παίρνει ουσιαστικά το νερό που χρειάζεται, έχει μόνο νερό, καθόλου χώμα. Ακουμπάνε οι ρίζες στο νερό, δεν ακουμπάει το κρεμμυδάκι. Και έτσι ουσιαστικά μπορεί να καλλιεργηθεί κανονικά. Μάλιστα. Και είναι υπέροχο. Αχ, αμαριλίσια, λέω στα μαριλίδα, τι ωραίο φυτό, με ξελόγιασες, με τρέλανες, όπως λέει και η ιστορία, ότι είναι το φυτό το οποίο μπορεί να σε ξελογιάσει και να σε τρελάνει. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, τι έγινε, καλησπέρα, χρόνια πολλά. How για πες. Do you do? Ναι. Λοιπόν, αυτά τα μπυλάκια τα που δίνουν υγρασία στα φυτά, ενδείκνυται. Α, πάλι έχει σχέση με το θέμα της αμαριλίδας. Ναι, πάλι. Μάλιστα. Όχι, γιατί τα έχω δει και μου έχουν πει ότι μπορώ να πω σε αυτό που είπε τώρα, ας πούμε, ότι υπάρχουν φυτά που ζουν μόνο με ένα βάζο και ένα νερό. Να ρωτήσω, γιατί τα βλέπω πολύ στο εμπόριο τα συγκεκριμένα μπυλάκια, τα οποία όσο τους δίνεις νερό, τόσο πιο πολύ φουσκώνουν. Ενδείκνυται για τα φυτά, δηλαδή. Έχω δει που βάζουν φυτά μέσα σε αυτά τα μπαλάκια. Ναι, ενδείκνυται, αλλά δεν είναι, δίνουν την απαιτούμενη υγρασία, αλλά δεν δίνουν τη θρέψη. Οπότε θα είναι ένα καχυπτικό. Απλά είναι διατηρητέα δηλαδή, μόνο για να διατηρήσει κάτι. Τέλεια. Καλά, σήμερα ο Αλέξανδρος έχει δώσει ρεσιτάλ. Είδες, δίνω ρεσιτάλ, παιδί μου, σήμερα, γιατί χτες έδωσα ένα κονσέρτο και σήμερα δίνω ρεσιτάλ. Λοιπόν, τώρα θα σας δώσω πάρα πολύ ωραίο θέμα που ετοίμασα. Χορευτικό, πολύ ωραίος χορός, αγαπημένος, με Δώρα Μπούντρου. Και επιστρέφω μετά το βίντεο για να κλείσω με Μαρία Κατσουλέρη, αλλά και με ένα θέμα υγείας, μάλλον με κάποια βήματα. Μάλλον με κάποια πράγματα που δεν πρέπει να ξεχνάτε. Είχε. Μείνετε κοντά μου γιατί θα σας λύσω πολλές απορίες, γιατί ο χειμώνας έφτασε και τα προβλήματα είναι πολλά. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals. Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις updated λοιπόν, Dancing With Me, με Δώρα Μπούντρου εδώ κοντά μου, γιατί απόψε θα σε πάω σε πολύ ελληνικό χορό, απόψε. Είδες, παιδί μου, όταν μιλάμε για χορό, μου βγαίνει το απόψε, πώς λέμε, απόψε θα σε βγάλω βόλτα, απόψε κάνεις μπαμ, και τα λοιπά. Απόψε φορά τα καλά σου. Απόψε φορά τα καλά σου. Δηλαδή, όταν μιλάς για χορό, μιλάς για απόψε, δηλαδή, δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, για το πρωινό κάτι, για τον πρωινό χορό κτλ. Εκτός αν πας βέβαια στη σχολή για να κάνεις μάθημα, εντάξει, αλλάζει. Όπως λοιπόν έτσι σας είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ότι θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, ελληνικό, παραδοσιακό, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση και στους χορούς, και οι παραδοσιακοί χοροί δεν είναι ένας, δύο, τρεις, είναι πάρα πολλοί που θα τους μάθουμε καιρό όλους. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για... Για τον Καλαματιανό χορό. Ωραία. Που βέβαια ο Καλαματιανός χορός, δεν ξέρω αν σε είχα ξαναρωτήσει, γιατί είχαμε δείξει λίγο κάποια πράγματα την προηγούμενη φορά. Αλλά τώρα κάνουμε εκτενέστερο αφιέρωμα. Ναι, τώρα κάνουμε αφιέρωμα. Είναι από την Καλαμάτα τελικά, γι' αυτό λέμε Καλαματιανό. Ναι, ανοίξει την Πελοπόννησο, αλλά είναι από την Καλαμάτα. Μάλιστα. Θέλω όμως πριν να ξεκινήσουμε να πούμε την ιστορία και να δούμε και όλο αυτό το υλικό το οποίο έχουμε ετοιμάσει, από πού, πώς, τι, τα βήματα, όλα αυτά. Θέλεις λίγο να πάμε, δώστε μου λίγο ένα, γιατί πολλοί δεν ξέρετε ότι αυτός ο χορός είναι Καλαματιανός, κατάλαβες το άκου. Να μου δώσετε λίγο να ακούσω ένα τραγουδάκι, έτσι λίγο βρε παιδί μου, για να μπω στο νόημα του Καλαματιανού. Γιατί άμα το Καλαματιανό δεν το ακούσεις, δεν να αφήσεις να κυλήσει μες στο αίμα σου, δεν μπορείς και να το χορέψεις. Ποιο κομμάτι είναι αυτό? Έχω και το μαντίλι Καλαματιανό. Α, αυτό είναι και το πιο γνωστό, ας πούμε, ένα από τα γνωστά κομμάτια. Έχω και το μαντήλι μου εδώ. Α, Μαρία, βέβαια,
Θα πω κάτι τώρα. Α, θα πω κάτι. Την επόμενη φορά που θα κάνουμε παραδοσιακό χορό, θα μου το έχεις ενημερώσει, αν και έχω εμπιστοσύνη στην εργάτη θέση μου και ποτέ δεν ρωτάω τι και πώς και πού, αλλά θα μου το έχεις ενημερώσει, δηλαδή τώρα με αυτό το καλαματιανό, ήθελα μπροστά μου αντί για κουλουράκια να έχω ένα κοψίδι, να έχω κάτι μπριζολάκια, να έχω πατάτες τηγανιτές, μια σαλάτα! Κάτι ρε παιδί μου. Θα κάνουμε τη τσικνοπέμπτη. Ένα κρασάκι. Καλά, τσικνοπέμπτη θα χορέψουμε εδώ. Ό,τι να είναι θα χορέψουμε. Έχω σκεφτεί πολύ ωραίο κόνσεπτ για την τσικνοπέμπτη, σας ενημερώνω, ε. Είναι λίγο μακριά, βέβαια. Είναι λίγο μακριά, αλλά επειδή πρέπει να το προετοιμάσουμε από τώρα, να το έχουμε κοντά. Λοιπόν, πάμε λίγο να πούμε την ιστορία για το γαλαματιανό χορό. Λοιπόν, ας δούμε αρχικά τι χορός είναι και πού ανήκει. Είναι αρχαίος ελληνικός παραδοσιακός χορός της Πελοποννήσου και ιδιαίτερα της Καλαμάτας. Ανήκει στην κατηγορία των συρτών χορών από την αρχαία λέξη σύρο, γιατί οι χορευτές σέρνουν τα πόδια τους. Χορεύεται σε γάμους, πανηγύρια, γιορτές σε όλη την Ελλάδα. Τέλεια. Είναι ο πιο γνωστός, δημοφιλής και απλός χορός. Μάλιστα, και όντως είναι απλός. Είναι πολύ, δηλαδή, απλός πολύ χορός, εύκολα, ναι. Και αν δεν ξέρεις τον βηματισμό, να μπεις και να ακολουθήσεις την παρέα που χορεύει. Ακριβώς, μαθαίνεται πολύ εύκολα, έχει πολύ απλά βήματα. Είναι πολύ παλιός και αρχαίος ελληνικός χορός. Έχουμε πολλές παραστάσεις του χορού αυτού σε Αιγαία και αλλού. Έχουμε και μια αρχαία επιγραφή στη Βιωτία με τον χώρο αυτό. Αλήθεια! Ναι, βεβαίως. Μ' αρέσει. Από πού πήρε το όνομά του? Από το τραγούδι του γάμου Μαντήλη Καλαματιανό που ακούσαμε πριν. Άρα ουσιαστικά προϋπήρχε τώρα. Δηλαδή το τραγούδι προϋπήρχε και πήρε και το όνομα Καλαματιανός χορός. Ναι. Άρα υπήρχε το τραγούδι και πήγαμε να το χορέψουμε. Και επειδή πήγε το Μαντήλη Καλαματιανό, αυτό το χορό τον είπαμε Καλαματιανό. Ναι. Καταπληκτικό. Ακριβώς. Είναι, παιδιά. Πολύ ωραία ιστορία. Για πες μου. Λοιπόν, στα πολύ παλιά χρόνια, η νύφη έκανε δώρο στους φίλους και στους συγγενείς του γαμπρού από ένα μαντήλι. Mm-hmm. Αυτοί, αντί να το φορέσουν στο πέτο όπως σήμερα, το φόραγαν γύρω από το λαιμό τους για να δείξουν τη φιλία και την αφοσίωσή τους. Mm-hmm. Τώρα, γιατί ζητούσε έξτρα μαντήλι ο νεαρός τραγουδιστής από την νύφη, είναι άγνωστο. Δεν ήταν συγγενής, είχε πάρει ένα μαντήλι και ήθελε κάτι άλλο. Ήταν ο ίδιος ο γαμπρός που ήθελε να δηλώσει την αγάπη του. Δεν ξέρουμε. Α, δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα. Δεν έχει γίνει ακόμα αυτό. Μ' αρέσει όμως να υπάρχει λίγο ιστορικό υπόβαθρο που να μην το γνωρίζεις. Και να υπάρχει και λίγο έτσι ένα suspense, γιατί άραγε τότε. Και να ακολουθείτε αυτό από γενιά σε γενιά. Ακριβώς. Λοιπόν, πώς χορεύεται? Χορεύεται σε κύκλο, οι χορευτές κρατιούνται από τα χέρια ή με μαντήλι. Μόνο ο πρώτος του χορού μπορεί να κάνει φιγούρες, γι' αυτό αλλάζουν συχνά για να δείξουν όλες τις φιγούρες τους. Χορεύεται σε ρυθμό 7-8, έχει 12 βήματα, 7 μπροστά και 5 επιτόπου. Αυτός ο χορός έχει σεμνότητα, αρμονία και δηλώνει χαρά, αισιοδοξία και ευχαρίστηση. Χορεύεται από όλες τις ηλικίες, νέους, γέρους και παιδιά. Mm-hmm. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη εκπομπή, ότι όλα αυτά τα τραγούδια, τα καλαματιανά, τα υπηρώτικα, τα νησιώτικα και όλα αυτά που θα πούμε εν καιρό, πλέον τα τελευταία χρόνια δεν χορεύονται μόνο στη γενέτειρα όπου δημιουργήθηκαν, χορεύονται παντού. Δηλαδή πας και στην Νάξο και χορεύουν σε ένα γλέτσεν αυτό μετά από τα νησιώτικα κτλ. Υπηρώτικα, καλαματιανά. Πας ακόμα και σε τραγούδια πολύ γνωστά. Κατάλαβες, μπορεί και σε ένα κέντρο αργά να το χορέψεις ή να πιαστείτε όλοι μαζί παρέα. Δηλαδή, εννοώ ότι δεν είναι πια ότι πρέπει να πηγαίνεις σε μια εκδήλωση που είναι καλαματιανή χορή για να χορέψεις με τον χορό. Παντού μπορείς να χορέψεις παραδοσιακούς χορούς. Ακριβώς. Έχει δηλαδή και η νεολαία έχει κάνει μια στροφή προς παραδοσιακούς χορούς και αυτό το βλέπουμε ότι πολλές σχολές βλέπουμε νέα παιδιά να ακολουθούν τον παραδοσιακό χορό. Όταν λες τι χορό πας να μάθεις, παραδοσιακούς σου, ναι, λέει. Γιατί και παλιά ήταν πιο πολύ τα ξένα, αλλά τώρα έχουν ανέβει πάρα πολύ παραδοσιακοί χοροί, ελληνική και παραδοσιακοί χοροί, και χορεύεται από παντού. Πάρα πολύ κόσμο, βέβαια. Πάρα πολύ κόσμο, ναι. Πού είχαμε μείνει, ναι. Άρα λοιπόν αυτό ήταν κάτι που έβγαζε ευθυμία, χαρά. Ναι, χαρά, αισιοδοξία, κέφι. Ήταν πολύ απλός χορός. Το χόρευαν μέχρι και οι παππούδες στο γάμο της νύφης και του γαμπρού. Τέλεια. Και αφού αρχίσαμε με το Καλαματιανό, να σου πω και μια ιστορία ενός πασίχωνος του τραγουδιού, το Ένα νερό κύριε Ευαγγελιό. Έχεις δει την ταινία? Όχι, μπορώ όμως να τη βάλω τώρα σε πλάνο. Διαβάλτε και να την πλάνα, βλέπω έτσι για να εναρμονίζομαι με το θέμα και να μπαίνω λίγο στη φιλοσοφία. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε πλάνα από την ταινία το Ένα νερό κύριε Ευαγγελιό, τη Ευαγγελιό που είναι στη Στάμνη. Mm-hmm. Πέρα βλέπουμε τον Νικήτα. Να σου πω την ιστορία. Η ταινία γυρίστηκε το 1959 με την Κάκια Αναλυτή που κάνει τη Ευαγγελιό.
Είναι μια φοβερή ιστορία που θυμίζει αρχαία τραγωδία, κάτι σαν τον Ειδίποδα, αλλά ανάποδα. Ο Νικήτας είναι τσιφλικάς γύρω στα 40. Και όταν ήταν νέος, ερωτεύτηκε μια φτωχή κοπέλα που οι γονείς του την έδιωξαν. Αυτή απέκτησε ένα κοριτσάκι, τη Βαγγελιό, στο μοναστήρι και δόθηκε για υιοθεσία. Mm-hmm. Τα χρόνια πέρασαν, ο Νικήτας έμεινε μόνος και σε μια βρύση ενός χωριού ζητάει από την κοπέλα ένα νερό. Του το δίνει η Βαγγελιό, το βλέπουμε και στη ταινία, και στη συνέχεια την παντρεύεται. Την είδε και του άρεσε πάρα πολύ και του θύμιζε και τη Λενιό, την Ωραίο. Κοπέλα που ήταν ερωτημένος και την παντρεύτηκε. Υπάρχει όμως πρόβλημα. Είναι ο πατέρας της, κανείς δεν το ξέρει, εκτός από τον ηγούμενο, που ειδοποιεί τον Νικήτα να μην κοιμηθεί με τη Βαγγελιό, γιατί είναι κόρη του. Απίστευτο. Απίστευτο και όμως αληθινό. Αυτό είναι θέμα για την Κατερίνα Καινούργιου, παιδιά, να της το στείλετε. Δηλαδή να κάνει και να μιλήσει και να πει για την Βαγγελιό και το ένα νερό, κύριε Βαγγελιό. Είναι θέμα για Καινούργιου αυτό. Δίνω πρόταση εγώ τώρα, Κατερίνα μου. Για πες. Και έχω παρατηρήσει ότι δεν το προβάλλει η τηλεόραση αυτή την ταινία. Δηλαδή, είναι επειδή ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι την έχω δει για πολλά χρόνια. Γιάννη, εγώ εσύ δεν την έχω πετύχει ποτέ στη τηλεόραση. Ναι. Την ενώ είναι πολύ ιστορικό ντοκουμέντο και νομίζω ότι αξίζει να το βλέπουμε έστω μία στο τόσο. Είναι ιστορική ταινία. Ο γάμος χαλάει γιατί η Βαγγελιό δεν κάνει παιδιά. Mm-hmm. Η Βαγγελιό γυρίζει το πατέρα της και το παλιό της αγόρι τον Δήμο, αλλά όλοι τη διώχνουν. Γιατί παραπονιέται ότι ο άντρας μου δεν με πλησιάζει, δεν κοιμόμαστε μαζί. Πάει στον πατέρα της, αλλά ο πατέρας της δεν τη δέχεται, σου λέει γύρνα στον άντρα σου. Μιλάει και με το παλιό της φλερτ τον Δήμο που δεν κάνει κάτι. Και, αλλά τι της αποκαλύπτει, ότι είναι υιοθετημένη. Έτσι αυτή πάει στον κρεμό και αυτοκτονεί. Αλλά δεν μαθαίνει ότι ο Νικήτας είναι ο πατέρας της. Άρα μαθαίνει ότι ποτέ. Είναι υιοθετημένη. Αλλά δεν άντυχε ούτε έτσι όπως ήταν με τον σύζυγό της, mm-hmm. που δεν την πλησίαζε, ούτε αυτή τη ζωή που έκανε, που δεν έκανε παιδιά. Και μαθαίνει ότι είναι υιοθετημένη και πάει και σκοτώνεται. Και έχει αυτό το τραγικό τέλος. Με το τραγούδι αυτό, αλήθεια. Ένα νερό, κύρα Βαγγελιό. Ένα νερό, κρύο νερό. Κι από πού δεν κατεβαίνει, Βαγγελιό. Έτσι δεν πάει. Δεν το έχω πει αυτό, παιδιά, στις εμφανίσεις μου ακόμα. Δεν ξέρω στο μέλλον αν χρειαστεί. Αλλά, Γιάννη. Αν θα το πω αυτό, θα θέλω και να σας πω πώς το έχω φανταστεί. Άκου, τώρα πώς το έχω φανταστεί. Λοιπόν, πάρτε αυτό τώρα για να σας κάνω παρουσίαση πώς το έχω φανταστεί. Θέλω να το πω, δηλαδή σε επόμενη μου εμφάνιση, θα το πω αυτό το τραγούδι, αλλά θέλω ένα μπαλέτο με στάμνες, μία βρύση πίσω να το γεμίζουν, κατάλαβες. Δηλαδή, αν θα το πω, θα το πω και με μπαλέτο. Δεν θα το πω τώρα όπως και όπως, να μην έχω τουλάχιστον πίσω 40 κορίτσια. Με στάμνες. Πώς να το πω, βρε παιδιά, πώς να το πω, βρε παιδιά. Υπερπαραγωγή σοου, δηλαδή χορευτικό, κανάτες, θα ντυθείς τσιφλικά. Πώς να μην ντυθώ, σελίδω ότι ο τσιφλίκι θα το κάνω. Λοιπόν, αυτό θα κάνω. Υπάρχουν όμως και κάποια τραγούδια που είναι πάρα πολύ γνωστά καλαματιανά, έτσι δεν είναι, ναι. Γενικότερα. Και ξέρεις τι, αυτό που είπα και στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πολλοί άνθρωποι ακούνε ένα τραγούδι, το χορεύουν ή το ξέρουν, αλλά δεν ξέρουν ότι είναι καλαματιανό. Ακριβώς. Όπως πολλοί ακούνε ένα τραγούδι του Βέρτη, το τραγουδάνε στο αυτοκίνητο κτλ. Αλλά δεν ξέρουν ότι είναι ρούμπα, για παράδειγμα, δανείζομαι. Ναι, ναι. Δηλαδή, πολλές φορές ακούμε κάποια πράγματα και δεν ξέρουμε τι είδος χορού είναι αυτό. Και λέμε, αχ, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το μέρα με τη μέρα φεύγω. Δανείζομαι τώρα από το Κουρκούλι. Καλή τώρα. Δεν ξέρεις όμως ότι αυτό που χορεύει είναι ρούμπα, για παράδειγμα. Κατάλαβες. Ρούμπα δεν είναι. Αλλά... τι είναι δηλαδή. Μέρα, τσιφτετέλη. Ρούμπα όμως το χορεύουμε εμείς, γιατί πιανόμαστε όλοι μαζί. Ρούμπα είναι. Τσιφτετέλη. Όχι, ρούμπα είναι. Κυρία τραγουδίστρια, εσείς μπορεί που έχετε στις πίστες μεγάλες και που έχετε περάσει και από τη σκάλα. Ρούμπα είναι. Ρούμπα είναι. Ναι. Παιδί μου, δεν είναι τσιφτετέλη. Μέρα, απλά εσύ το λες επειδή μπορεί να είσαι μόνος και να το κάνεις έτσι. Ναι, όχι, κανονικά είναι. Ρούμπα. Όλοι μαζί, βέβαια, πιάνονται όλοι μαζί. Τώρα θα σου το δείξω λοιπόν. Περίμενα και δεν ήθελα σήμερα να σηκωθώ. Εντάξει, σηκωθώ εγώ στη ρούμπα, εσύ στην καλά, στο καλαματιά. Αυτό ρε παιδί μου είναι μέρα με τη ημέρα φεύγω από σένα πιο πολύ. Μέρα με τη ημέρα. Αυτό Γιάννη είναι δικό μου, μην το κλέψετε. Είναι το. Εντάξει. Κατάλαβες. Παιδιά. Ξέρεις, εγώ δεν μπορώ να σου δείξω τον χορό αν δεν τον χορέψω. Συνήθως βέβαια και να σου το χορέψω κάτι θέλω, έχω μάθει να έχω πίσω μου ορχήστες. Δεκαμελής, δωδεκαμελής, δεκαεξαμελής. Δεν μπορώ με λιγότερη ορχήστρα, γι' αυτό μου κάνετε, ας πούμε, προτάσεις με κάτω από 10 άτομα ορχήστρα. Δεν δουλεύω.
Δεν δουλεύω. Πώς είπε μια φίλη μου, δεν έρχομαι αγάπη μου. Δεν τα βρίσκουμε, δεν έρχομαι, είπε μια φίλη μου σε ένα μαγαζί στα βόρεια. Όχι, δεν έρχομαι, δεν εμφανίζομαι. Δεν σε βέτω. Δεν ήθελε. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με... Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, ένα νερό κύριε Ευαγγελιό. Ωραία, το τουλάχιστον να μου δείξεις και ένα βήμα. Θα σου δείξω βήματα. Βήμα σήμερα, ναι. Βάλτε μας. Έλα, λίγο το τραγούδι. Να, να σου φτιάξω εγώ λίγο το μικρόφωνο, να γίνω και λίγο, πώς το λέμε, τεχνικός. Και τι δεν έχω γίνει εδώ σε αυτό το κανάλι 10 χρόνια. Άντε, συγγνώμη. Να το δείξουμε πάλι. Άντε, να το δείξε λίγο, εντάξει. Και οι τηλεθεατές ναι. μας. Απλά να μου το εξηγείς, καθώς ακούμε το κομμάτι, έχουμε κομμάτι. Δεν είναι έχουμε πάνω. 7 μπροστά και 5 επί τόπου βήματα. Ένα νερό κυραυάγγελο, ένα νερό κρύο. Συγγνώμη, χριστιανή μου, που βρέθηκε. Πίσω από το τραπεζάκι, πηγαίνετε παρακαλώ, γύρω από το χαλί. Μη μου βγείτε από το χαλί. Για γύρισμα ήρθε η κοπέλα και μπήκε στο χορό τώρα. Άρεσε και μπήκε στο χορό. Όχι, όχι. Όχι. Δεν πήγα να σου. Πάμε και. Για να σε δω ρε Βίκυ, αφού την έχεις την Καλαματιανή μέσα σου. Όχι, δεν νομίζω, το ξέρω. Από πού είσαι βλαχούλα μου. Όπου να ζήσει Τρίπολη και το Αγρίνιο να ζήσει. Εσύ τώρα από πού είσαι. Εγώ από Εύβοια. Εύβοια και η Εύβοια από όπου εσύ Γιάννη. Μακεδονία. Γιάννη είσαι Μακεδόνα. Έχω έναν Μακεδόνα τόσα χρόνια εδώ μέσα. Άντε για Βίκυ, μάντε να πάω στο θέμα στον άντρα μου. Εδώ όπως καταλάβατε. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Ανοίγει την πόρτα η άλλη, θα να πάρει τον κάμεραμάν για να πάει για γύρισμα, ακούει το Καλαματιανό και μπαίνει. Δηλαδή, άμα έρθει ο ξαδερφός μου, ρε παιδί μου, για να πάμε για φαΐ, θα έρθει, που θα έρθει να μας πάρει σήμερα να πάμε για φαγητό εδώ για να μιλήσουμε, θα μπει μέσα, θα κάτσει. Κατάλαβες. Αυτό είναι infotainment εκπομπή, παιδιά. Όχι τύπου infotainment που βγαίνει η άλλη και λέει ότι κάνουμε μια διαδραστική εκπομπή. Τη διαδραστική εκπομπή κάνεις κούκλα μου. Άντε μάθε πρώτα να μιλάς και μετά κάνεις και μια διαδραστική εκπομπή, Γιάννη μου. Λοιπόν. Thank you, Δώρα Μπούντρου, λοιπόν, και για το θέμα σου. Αυτό ήταν και το θέμα. Εγώ πάω πρέπει να αλλάξω, γιατί πρέπει να συνεχίσω όπως ξεκίνησα και να υποδεχτώ τις συνεργάτες μου για να τελειώσω αυτό το θέμα. Αλλά και επειδή η Δώρα Μπούντρου όμως είχαμε ετοιμάσει το Καλαματιανό, με την εισαγωγή της Βίκυς Μπάδα και με το break, θα έρθουμε όλοι στα λογικά μας. Δώστε το παρόν. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο, ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τώρα και στην Αργυρούπολη. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλου. Ήλιος, βροχή, αέρας, κρύο και χιόνι. Ο καιρός αλλάζει και το συνάχει. Η γρήπη και οι εποχιακές λοιμώξεις σας ταλαιπωρούν. Οι επιστήμονες του Ελληνικού Ερευνητικού Κέντρου Βιοσύνθεσης, με στόχο την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος για τη φροντίδα όλης της οικογένειας, δημιούργησαν τις καραμέλες For Grip. Το απαραίτητο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής για όλες τις υιογενείς και μικροβιακές λοιμώξεις. Με υδροξυδηροσόλια από τα φύλλα της ελιάς, που είναι ο χρυσός της ελληνικής γης, ρίγανη και χινάκια.
Καραμέλες for Grip. Βιολογική ασπίδα προστασίας και φροντίδα για όλη την οικογένεια και όλο το χρόνο. Καραμέλες for Grip. Ένα ελληνικό προϊόν και μια παγκόσμια καινοτομία. Καραμέλες for Grip. Με την εγγύηση του Ερευνητικού Κέντρου Biosynthesis. Μη μου πεις updated λοιπόν, τρίτο μέρος αυτής της εκπομπής. Μαρία Κατσουλέρα εδώ κοντά μου, Χριστίνα Καμπούρη εδώ. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην Δώρα Μπούντρου για το πολύ ωραίο θέμα Dancing With Me που επιλέξαμε. Είναι μια περίοδος που σαφώς νομίζω ότι μια μάστιγα της εποχής, όπως έχω πει σε πάρα πολλές εκπομπές και με καλεσμένους γιατρούς και συγκεκριμένα με τον κύριο Βλαχόπουλο που είχαμε πριν από περίπου δύο εβδομάδες κοντά μας. Μια πολύ ωραία εκπομπή, μια φανταστική εκπομπή. Ναι, πολύ καλή. Που μαστίζουν τα αυτοάνοσα νοσήματα, που είναι πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν γνωρίζει ότι τα έχει. Συνήθως, για παράδειγμα, μπορεί να δεις εδώ πέρα λίγο να έχεις ένα σαν εξηματάκι, να έχεις σαν καπαλάκι και να πεις, μα το έξα λίγο, κάπου χτύπησα, κάτι έγινε. Και αυτό να είναι ένα αυτοάνοσο που εκεί εκεί να δίνει τα σημάδια του και τα αποτελέσματά του. Τα αυτοάνοσα είναι, εγώ θα ξεκινήσω έτσι την κουβέντα, είναι πάρα πολλά. Δεν μπορείς να τα καταμετρήσεις και να πεις είναι ένα αυτό, δύο αυτό κτλ. Με πολλές μορφές εμφάνισης, άλλα πιο ήπια, άλλα πολύ πιο ραγδαίας και γρήγορης εξέλιξης, που όμως οι απόψεις διείστανται και πολλά γεννιόνται γιατί ο ψυχολογικός παράγοντάς μας δεν είναι σε καλά επίπεδα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σήμερα και θα μας κατατοπίσει τι γίνεται με τα νοσοκομεία, γιατί πολλοί μπαίνουμε γι' αυτό. Πολλοί τα δημιουργούμε και μέσα σε ένα νοσοκομιακό περιβάλλον. Μπαίνουμε δηλαδή γιατί εγώ πρέπει να κάνω ένα σκουλικοειδίτη και βγαίνω με σκουλικοειδίτη τελειωμένο, στο μπουκαλάκι, στο ποτηράκι και αυτοάνοσο. Και πια δεν ξέρω αν το σκουλικοειδίτη όπως εκείνα τα χρόνια συνεχίζουν να τον δίνουν να τον βλέπεις δίπλα στο ποτηράκι, πια όχι. Τώρα που βλέπουμε πιο πολλά θρίλερ και είναι πιο εξελιγμένη η ανθρωπότητα, το βλέπουμε και αυτό. Το βλέπουμε και αυτό. Μάλιστα. Κοίτα, στην ουσία όλα αυτά τα παίρνουμε για βιοψία. Αυτό που λες όντως συνέβαινε πριν πάρα πολλά χρόνια και επειδή έχω δουλέψει και στο χειρουργικό τομέα. Η αλήθεια είναι ότι μας το ζητούσαν λίγο πιο θαραλέοι να δουν είτε μία κύλη είτε μία σκουλικοειδής απόψη στο τελικό τμήμα του εντέρου που αφαιρούσαμε. Πλέον δεν το ζητάνε τόσο έντονα. Εντάξει. Δεν. Κάποιοι που θα θέλουν έτσι να το δουν για να το δουν. Από περιέργεια και μόνο ή κάποιοι αν είναι γνώσεις του είδους οι οποίοι θέλουν να δουν. Εγώ, ας πούμε, αν πάω να κάνω συμφύσεις, λύσεις συμφύσεων, ήθελα να δω τι ήταν όλο αυτό από ένα παλιό χειρουργείο. Γιατί στην ουσία ένα παλιό χειρουργείο δημιουργεί συμφύσεις εσωτερικά. Οπότε εγώ, σαν γνώση των πραγμάτων, θα ήθελα να δω. Στην ουσία όμως αυτά τα παίρνουμε, για να το κλείσουμε λίγο, τα παίρνουμε για να τα στείλουμε για βιοψία. Μάλιστα. Εντάξει, τα περισσότερα πλέον πρέπει να τα στέλνουμε για βιοψία. Τι είναι αυτό ο άνος, ο ορισμός στην ουσία ποιος είναι, ότι λόγω άγχους, λόγω στρες, λόγω κακής σκέψης θα το έλεγα, ανασοκαταστελόμαστε. Δηλαδή, ρίχνουμε το νοσοποιητικό μας σύστημα. Τελείως, δεν υπάρχει. Πέφτει στα πατώματα, να σου το πω στην δημοτική. Οπότε εκεί ο οργανισμός αντεπιτίθεται στον ίδιο του τον εαυτό. Βέβαια, αυτό λένε κάποιοι γιατροί. Λένε κάποιοι γιατροί ότι κάποια αυτοάνοσα πιθανόν είναι πολύ καλύτερο για κάποιον να βγει εκεί όλο το άγχος και το στρες και να μην μένει μέσα. Υπάρχουν δηλαδή άνθρωποι που όταν στεσαρίζονται πάρα πολύ, για παράδειγμα, βγάζουν έρπη. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν εκζήματα στο πρόσωπο, στο σώμα τους, πιάνει αυτή η φαγούρα από το άγχος. Κάποιοι γιατροί λοιπόν έχω ακούσει να λένε ότι να χαίρεσαι που έστω όταν έχεις αυτό το άγχος βγαίνει, εξωτερικεύεται κάπου, φεύγει και ότι αυτό δεν μαζεύεται μέσα. Γιατί το εσωτερικό άγχος, κατάλαβες, που δεν εξωτερικεύεται κάπου, μπορεί να αποφέρει πολύ πιο μοιραία αποτελέσματα από ένα αυτοάνοσο που μπορείς να βάλεις την κρέμα, μπορείς να βάλεις την αλυφούλα ή μπορείς να χαλαρώσεις και να φύγει. Ναι, η αλήθεια είναι ότι σε ένα νέρπι, όπως το πολύ σωστά είπες, ότι βάζουμε μία αλυφούλα, μία κρέμα ή σε ένα έξεμα, πολύ απλά βάζουμε μία αλυφούλα, μία κρέμα και it's okay. Υπάρχουν αυτοάνοσο, όπως οι ρευματοειδείς αρθρίτιδες που λέει ο λόγος, που δρούν εσωτερικά και εκεί δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Μπορεί να δράσουν και σε όργανο. Ναι. Πώς δεν μπορούν να...
Ναι, με τον καιρό, ναι, η αλήθεια. Άρα τα αυτοάνωσα δεν είναι πάντοτε αυτά τα οποία εξωτερικά. Όχι, υπάρχουν διάφορες ομάδες αυτοάνωσων πλέον. Δεν είναι, υπάρχουν κατηγορίες, οι οποίες στην ουσία είναι τι μήνυμα στέλνουμε εμείς στον εγκέφαλό μας. Λένε ότι όταν ξεκινήσει ένα αυτοάνωσο πρόβλημα, καλό είναι να μην ξεκινήσει. Λένε ότι άμα όμως ξεκινήσει, θα το έχεις για μια ζωή. Μπορεί δηλαδή τώρα να σου φύγει, να ηρεμήσεις, αλλά μετά πάλι σε ένα στρεσάρισμα, σε μια μεγάλη πίεση, σε ένα υπερβολικό άγχος, τσακ θα εμφανιστεί πάλι. Ναι. Άρα δεν υπάρχει σε ένα αυτοάνωσο, από τη στιγμή που θα δημιουργηθεί, δεν υπάρχει ουσιαστική θεραπεία. Όχι. Όχι. Και αυτό είναι το μεγάλο μείον της εποχής μας. Και γι' αυτό λέμε ότι είναι κοιμάστηγα της εποχής. Ναι, αυτό ακριβώς. Ότι εμείς οι ίδιοι, στην ουσία, προκαλούμε όλο αυτό το μεγάλο λάθος στον ίδιο μας τον εαυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει λόγος για το αυτό. Τα αυτοάνωσα έχουν ηλικίες. Δηλαδή ενώ μπορεί ένα παιδί που είναι 5, 7 χρόνων, 10 χρόνων να έχει αυτοάνωσο. Πώς δεν μπορεί. Που δεν εξαρτάται από το άγχος εκείνη την περίπτωση. Γιατί αν παρακολουθείς εκπομπές της Κωνσταντίνας μας, που κάνει με τα θέματα τα ψυχολογικά με τα παιδάκια και όλα αυτά. Εννοείται να παρακολουθήσω, ας πούμε, να βάλω στην τηλεόραση να δω τον Πετρίδη που κάνει. Ναι, γιατί δεν τον βλέπεις τον Πετρίδη. Τον βλέπω πάρα πολύ συχνά. Γιατί εδώ. Εγώ έχω φτάσει να τον βλέπω και στον ύπνο μου έτσι όπως πάει. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, ναι. Εδώ στην ουσία μιλάμε, δυο μας. Εάν παρακολουθήσεις, είναι αλλιώς. Το να βλέπεις την εκπομπή σου, δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει. Εγώ είναι αλλιώς να είμαι εδώ και να τα λέμε και αλλιώς να παρακολουθώ την εκπομπή. Δεν σου έχει. Εμένα μου έχει τύχει. Όταν παρακολουθείς την εκπομπή, γελάς πάρα πολύ όταν βλέπεις εσένα. Οπότε καλά μου λέω, Σπύρος ο Πιμπίλας μου, πώς πρέπει να ασχοληθώ με καμιά κωμωδία τελικά. Ναι, ρε Μαρία, αυτό να το κάνεις, σε παρακαλώ. Γιατί κάποια στιγμή πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε και ένα αυτοάνωσο λίγο πιο κωμικό. Κατάλαβες. Πρέπει να δούμε λίγο και το κωμικό σου αυτοάνωσο. Μαρία, μπορεί αυτό το ότι θες να ασχοληθείς και με την κωμωδία να είναι αυτοάνωσο? Δεν θέλω να ασχοληθώ μόνο με την κωμωδία και το ξέρεις πολύ καλά. Άρα έχεις πολλά. Πολλά. Ναι, έχω έχεις πολλά πολλές πλευρές. Ναι, έχω πολλά, πολλά. Και κάτι μου λέει ότι σύντομα ετοιμάζεις και μια ριζική αλλαγή. Ναι. Μάλιστα. Πολύ ριζική αλλαγή. Τόσο ριζική που φεύγω πλέον από την νοσηλευτική και πάω σε άλλο τομέα τελείως διαφορετικό. Μάλιστα. Θα θέλαμε να το δούμε αυτό. Μπορώ να έχω το αποκλειστικό όταν θα είσαι έτοιμη. Θα το έχεις γιατί θέλεις από κοντά να κάνεις εκπομπή. Ναι, μάλιστα. Αυτό είναι. Εδώ είναι η Μαρία από τις λίγες, όπως βλέπετε, εμφανίσεις. Είναι όταν δεν βρίσκεται στο πλατό και τι μιλάει βρήκε, τηλεφωνικά. Καταλαβαίνεις. Βέβαια, παρατηρήστε, εδώ έχει μία αλλαγή στα μαλλιά και τα λοιπά. Μόνιμη. Λέω εγώ τώρα. Αλλαγή, ριζική. Κρατήστε το αυτό σαν ντοκουμέντο. Και περίπου σε πόσους μήνες, 8, 9, 10, 12. 12 μήνες περίπου από σήμερα, θα το ολοκληρώσουμε. Εδώ. Μείνετε συντονισμένοι, αλλιώς όπως λέω, stay tuned. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πέραν το ότι μιλάμε για τα αυτοάνωσα και επειδή όλα ξεκινάνε από ένα ψυχογενή παράγοντα, καλό είναι στη ζωή μας, όπως το έχω πει άπειρες φορές, εάν κάνουμε κάτι το οποίο με τον καιρό μας κουράζει, δεν μας βγαίνει, καλό είναι να ακολουθούμε μία άλλη πορεία, αν είναι λίγο πιο ξεκούραστη, λίγο πιο χαλαρή και ψυχολογικά μας βολεύει περισσότερο σε εισαγωγικά. Go with the flow, δηλαδή. Ναι, ναι, πώς τελείως. Το είπες αυτό το εγκλειστή? Να πάμε με το ρεύμα, go ναι. with the flow. Α, μ' αρέσει, παιδιά, πώς μ' αρέσει όταν μιλάμε σε αυτή την εκπομπή αγγλικά. Κανονικά θα πρέπει να σε αρέσει σε αυτή την εκπομπή, όχι όταν μιλάμε μόνο αγγλικά, όταν έχεις ανθρώπους γύρω σου, οι οποίοι μπορούν να αλλάξουν ακόμα και τον ίδιο τους τον εαυτό, ώστε να ακολουθήσουν κάτι άλλο και να πούμε στους νέους ανθρώπους ότι ναι, όταν σπουδάζουν και όταν δουλεύουν και όταν επιλέγουν ένα επάγγελμα, να κάνουν αυτό που πραγματικά αγαπάνε, είτε είναι από ένα επάγγελμα χαμηλό, είτε είναι σε ένα επάγγελμα ψηλό. Αλλά επειδή στην πορεία μερικές φορές εγώ έχω συναντήσει τη δουλειά μου, άνθρωποι που έρχονται, ας πούμε, μίλησα προχθές σε μία συνάδελφο πάρα πολύ άσχημα, της είπα ότι μήπως έχεις επιλέξει λάθος δουλειά, γιατί συγκεκριμένη θέλει ψυχή για να την κάνεις. Σαφώς, γιατί είναι λειτουργήμα. Είναι λειτουργήμα, ναι, δεν είναι επάγγελμα. Και μου λέει, εμένα μ' αρέσει. Της λέω, αν σ' αρέσει, κάντο σωστά. Σωστά. Επειδή όμως εγώ το κάνω 24-25 χρόνια, και πλέον βλέπω ότι εδώ δεν με βοηθάει. Επιλέγω να κάνω κάτι πιο ήπιο στην πορεία μου, που δεν θα είμαι ζημιογόνος παράγοντας στο επάγγελμα που έχω αυτή τη στιγμή, γιατί βλέπω ότι έχω κάποια έχεις κενά. Έχεις φτάσει στο ναι. πίκ σου και ότι έχεις ναι. φτάσει να κουράζεσαι ναι. ή να μην αποδίδεις αυτό που αυτό, το επάγγελμα το 100%.
χρειάζεται. Ναι. Αυτό σε τιμάει που λες, γιατί όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι σε αυτό το οποίο έχει επιλέξει δεν είναι αποδοτικός, ναι, καλό είναι να μην παραμένει και να γίνεται ζημιογόνος για κάποιον άλλον που σε αυτή τη θέση θα ήταν πιο παραγωγικός και αποδοτικός, αλλά και στον ίδιο τον εαυτό. Και καλύτερο είναι να κοιτάει τι άλλο θα μπορούσε να κάνει με μεγάλη ευχαρίστηση. Γιατί ξέρεις, όσο περνάνε τα χρόνια, αλλάζει η ιδιοσυγκρασία μας, αλλάζει η καθημερινότητά μας, αλλάζουν οι απαιτήσεις μας, αλλάζουν οι υποχρεώσεις μας, αλλάζουν τα θέλω μας, και έτσι μπορεί να βρούμε κάτι άλλο που θα δώσουμε πολύ περισσότερο τον εαυτό μας. Mm. Και αυτό έχει γίνει και με ανθρώπους που έχουν μεσουρανίσει στα 40, στα 50, που κάνανε κάτι άλλο και τελικά κάνανε μεγάλες επιτυχίες και μέχρι τα 40 απλά υπήρχαν σε μια δουλειά. Δηλαδή δεν δημιουργούσανε. Και ξαφνικά βλέπεις σε 2, σε 10 χρόνια ή σε 5 να έχουν φτιάξει πάρα πολλά πράγματα από τη νέα τους επιλογή. Άρα ο χρόνος σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ποτέ εχθρός. Αρκεί να τον διαχειριστείς σωστά. Λοιπόν, κορίτσια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όμως επειδή δεν πρόκειται να κλείσω αν δεν δώσω πάρα πολύ ωραία δώρα, φεύγω. Πάω τώρα λοιπόν στη Vinyl Art Clothing, που για άλλη μια φορά έχει επιλέξει καταπληκτικά σύνολα για την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιοι από εσάς δεν τα κερδίσατε, αλλά εγώ δεν θέλω να μένετε παραπονεμένοι. Και φέρνω λοιπόν εδώ πέρα μπροστά, γίνεται τον οδηγό για να κάνω και την παρουσίαση, Γιάννη μου, γιατί κοίταξε να δεις τώρα τι σου έχω. Για να καταλάβεις αν τώρα έχετε στην παρέα μου. Σου έχω 5 καταπληκτικά σύνολα, που σημαίνει ότι 5 από εσάς που τα κάνετε follow στο Αλέξανδρος Πετρίδης Real στο Instagram ή στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο Facebook ή θα είμαστε ήδη φίλοι, αλλά θα στείλετε μήνυμα ότι Αλέξανδρος είμαστε για το διαγωνισμό της Vinyl Art. Θα σου πω λοιπόν ότι έχω 1, 2, 3 σύνολα. Αχ, να σου δείξω τώρα αυτό το μπορντό, Γιάννη, γιατί έκρουσα και το από κάτω. Το μπορντό, το κόκκινο, όπως τα έλεγε και η Μιγαράκη. Λοιπόν, αυτό εδώ θα σου δείξω το μπορντό, το οποίο είναι καταπληκτικό σετ που εγώ επέλεξα. Και να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένεια Γεωργίου και στο Στέλιο και στον Νικόλα. Γιάννη, μισό λεπτό, γιατί έπεσε και το μικρόφωνο, όπως βλέπεις εδώ. Αλλά επειδή όμως είμαστε μια κατά τα άλλα ζωντανή εκπομπή, πρόβλημα δεν έχουμε και συνεχίζουμε. Γιατί αυτό σημαίνει να είσαι ένας παρουσιαστής που να ξέρεις πάρα πολύ καλά, ανά πάσα στιγμή, να ανταπεξέλθεις πιθανόν στις αντίξωες συνθήκες που μπορεί να δημιουργηθούν μέσα σε ένα πλατό ή κοινώς σε ένα στούντιο, ένα τηλεοπτικό στούντιο, φίλε τηλεθέτη, και συνεχίζω. Και σου λέω λοιπόν ότι έχουμε και λέμε. Έχω και δύο που φάνε καταπληκτικά, τα οποία είναι σε 4 χρωματισμούς. Απλά εγώ είπα ότι θα έχω ακριβώς τα ίδια με την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί εσείς το ζητήσατε, επειδή δεν κερδίσατε πάρα πολύ από εσάς και μου κάνατε παράπονο, και μαύρο και χακί. Και μαύρο και μπορντό, αλλά υπάρχει και χακί βεβαίως, αλλά υπάρχει όμως και λευκό. Λοιπόν, τα νούμερα μπορεί να είναι διαφορετικά, δηλαδή αυτό πέρα είναι small, εδώ πέρα τώρα μιλάμε για medium, large, αλλά θέλω να σου πω, φίλε τηλεθεατή, Φίλιππα μου, ότι ότι εσύ αν το κερδίσεις για παράδειγμα, Φίλιππα, αυτό, εντάξει, λέμε τώρα να σου πω αυτό τι νούμερο είναι, large, και δεν θες αυτό το χρώμα. Θέλεις για παράδειγμα χακί, ή θες λευκό, ή θες medium, ή θες extra large, η Vinyl Art Clothing θα στο αντικαταστήσει, όπως και μόνο με ένα τηλεφώνημα, μόνο με ένα πληκτρολόγιο μπροστά σου ή με ένα κινητό, κάνεις την παραγγελία σου και σε ένα 24ωρο είναι στο σπίτι σου. Η καλύτερη ποιότητα στις μοναδικότερες τιμές της αγοράς. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω με πάρα πολλά δώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστίνα Καμπούρη, ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία Κατσουλέρη και τη Δώρα Μπούντρου για το πολύ ωραίο βίντεο που ετοιμάσαμε. Από μένα, ladies and gentlemen, έχουμε ακόμα ένα ραντεβού και αυτό είναι της επανάληψης στο Αλέξανδρος Πετρίδης στο YouTube για ό,τι χάσατε, ό,τι δεν ακούσατε, οι διαγωνισμοί ισχύουν κανονικά, αλλά βεβαίως και αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο κανάλι. Γιατί αυτή είναι μια συνήθεια, κατάλαβες, η οποία θα κάνει ακόμα πολλά χρόνια για να φύγει. Φιλιά πολλά, γεια σας. Τι κάνεις όταν το πρέπει, σου πατάει το θέλω. Αν σε πατήσουν πρέπει να πατήσεις, αλλιώς πολύ κακή τύχη. Αλήθεια, ναι, δεν το ξέρω. Από τη στιγμή που δεν είσαι μόνος σου επάνω στον πλανήτη, τα θέλω σου απειλούνται από τα πρέπει. Αυτό είναι πραγματικά ανησυχητικό. Ε, βέβαια, αστειεύεσαι. Πολύ ανησυχητικό, διότι ταυτόχρονα γεννιέται και η ερώτηση. Κατά πώς ακολουθούμε τις επιθυμίες των θέλων μας? Θύμισε μου ποια είναι η ερώτηση που η απάντησή της είναι πιο σχέστηκε. Κανείς δεν νοιάζεται πολύ για τα θέλω σου. Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι νοιάζονται πολύ για τα πρέπει. Η αλήθεια είναι σαν ένα γυμνό ανατομικό κρεβάτι. Είναι σκληρή, επίπεδη και πονάει. Σκληρά πονάει του ανθρώπου το θέλω όταν στραγγαλίζεται από το πρέπει. Ο Μερακλής ο άνθρωπος πονάει, μα δεν το δείχνει. Μια μέρα όμως ο Μερακλής θα το δείξει, όταν τα θέλω του γίνουν αποθυμένα και πάει στο γιατρό. Ή τρελός είναι ο γιατρός, ή τρελά αρμενίζουμε. Τι είναι αυτή, δεν ξέρω, το ύψωμα, το οξυγόνο, η περιοχή. Νομίζω ότι φταίμε εμείς οι ίδιοι και όλοι οι άλλοι μαζί. Δίκιο έχει!
Διότι μόνοι μας καταδυναστεύουμε τα θέλω μας και σφίγγοντας τα δόντια επιτασσόμαστε στα πρέπει των άλλων. Λάθος, πολύ μεγάλο λάθος. Ένα λάθος που διαιωνίζουμε με μεγάλη επιτυχία, αντί να αλλάξουμε τακτική και να οδηγήσουμε τη ζωή μας προς το καλύτερο. Από τη μια μέρα στην άλλη αλλάζει κανείς ζωή. Προφανώς όχι, δεν είναι εύκολη αλλαγή αυτή, εκτός και αν πάψουμε να υπονομεύουμε τα θέλω μας και τα βάλουμε να συνεργαστούν με τα πρέπει. Πάρα πολύ φυσιολογικό. Είναι σαν να βλέπεις τον Ντόμ και τον Τζέρι να τρέχουν αγκαλιά στα λιβάδια. Και ναι, μετά από τόσο μπούλινγκ που έχει φάει το θέλω από το πρέπει, η ανατροπή δεν είναι εύκολη, αλλά όχι και ακατόρθωτη. Όσο ζω, ελπίζω. Ντόμ Σπύρος Πέρο. Για Ρεγκίνα Ρόζα Σάβα, τι λες μόλις το πιάνω. Μάλλον λέει πως τελικά υπάρχει ελπίδα τα θέλω να πάψουν να πνίγονται στα πρέπει. Έλα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Γίνονται αν κοντρολάρουμε την παρόρμηση του θέλω και χαλαρώσουμε την πειθαρχία του πρέπει. Τα ακούς, τα ακούω να λες. Σου λέει οι περισσότεροι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους δεν θέτουν τα πρέπει σε συνδυασμό με τα θέλω τους και έτσι βουλιάζουν στη ρουτίνα. Ώρες ώρες με πνίγει αυτή η ρουτίνα. Τα ίδια και τα ίδια κάθε μέρα. Πραγματικά. Απολύτως τίποτα δεν συμβαίνει να σπάσει αυτή η μονοτονία. Πάνω απ' όλα δεν πρέπει να είμαστε τον άκρο. Δεν χρειάζεται. Χωριό που φαίνεται, καφετζού δεν θέλει. Ούτε να σκύβουμε και το κεφάλι και να κάνουμε πάντα αυτό που πρέπει, αλλά ούτε και να κάνουμε πάντα αυτό που θέλουμε, γράφοντας τις συνέπειες εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Μερικές φορές πρέπει να σκεφτόμαστε και τις συνέπειες των πράξεών μας. Μερικές φορές ναι, όχι όμως πάντα. Γιατί αν το κάνουμε πάντα, θα υποβαθμίζουμε πάντα τις επιθυμίες μας και θα είμαστε πάντα καταπιεσμένοι. Αυτό δεν πρέπει να το ανεχτούμε, δεν πρέπει. Όχι, όχι βέβαια. Γιατί? Γιατί είναι κρίμα και άδικο μια ζωή καταπιεσμένη. Πρώτον, σήμερα είμαστε, αύριο δεν είμαστε. Και δεύτερον, τι είναι η ζωή μας? Μια βόλτα, ένα τσιγάρο, που δεν το γουστάρω κι όμως το φουμάρω. Για να γουστάρουμε λοιπόν ό,τι και αν κάνουμε, θα πρέπει πρώτα να το θέλουμε. Γεια σας. Είμαστε αυτά που κάνουμε. Αλλά ποιοι είμαστε τελικά όταν τον περισσότερο καιρό της ζωής μας τον περνάμε κάνοντας αυτά που περιμένουν οι άλλοι? Κάθομαι και σκέφτομαι. Τι σου είναι η ζωή? Γεμάτη εξαρτήσεις απαντάω εγώ. Πόσο δίκιο έχετε. Πρώτη μεγάλη εξάρτηση την αισθανόμαστε όταν νιώσουμε το αίσθημα της δίψας. Νερό δεν. Νερό. Και πώς το λένε εκείνο το αίσθημα που νιώθουμε όταν δεν έχουμε φάει? Πείνα. Πείνα. Δεύτερη επιτακτική εξάρτηση, έλλειψη τροφής. Εντάξει, αν κανείς πεινάει, να περιμένει. Η αναμονή και κατ' επέκταση η υπομονή επί του θέματος δεν έχει και μεγάλη διάρκεια. Υπομονή, υπομονή, θα μείνουμε χωρίς. Τέλος πάντων, μένουμε χωρίς ζωή. Ένα τίποτα είμαστε. Αφρός. Ψέματα. Εκεί που πήγε ο συγχωρεμένος, κάποια μέρα όλοι εκεί θα καταλήξετε. Μέχρι να γίνει αυτό θα παίζουμε ξύλο με τις δύο πρώτες εξαρτήσεις που γεννούν την τρίτη και κυριότερη που είναι το... Κρίμα. Αχω, νέα, κρίμα. Άστα, ήρθανε οι δόσεις για τις πιστωτικές. Τι θα κάνω? Υπομονή θα κάνουμε και καπατσοσύνη θα έχουμε για να αντιμετωπίσουμε την πλειάδα εξαρτήσεων που γεννά το χρήμα. Αυτό είναι αλήθεια. Μικροί, μεγάλοι, γυναίκες, άντρες και παιδιά. Βεβαίως, όλοι εξαρτώμαστε από το ηλεκτρικό ρεύμα που ανήκει στις υπερδυνάμεις των εξαρτήσεων. Διότι πού βρισκόμαστε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα? Στη χάση και στη φέξη και στο φεγγαριού την πλέξη. Σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμαστε χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, η θέση μας είναι πολύ δύσκολη, διότι δεν έχουμε ίντερνετ. Εδώ δε, η μία εξάρτηση οξύνει την άλλη. Είναι πάρα πολύ κακομαθημένες. Δεν έχουν μάθει να μοιράζονται. Σε αντίθεση με εμάς που καθόλου κακομαθημένοι δεν είμαστε και μοιραζόμαστε τα πάντα για τις εξαρτήσεις μας στο τέλος. Το οποίο τέλος δεν το βλέπω να έρχεται. Κι ούτε πρόκειται να έρθει πριν το δικό μας τέλος, διότι οι εξαρτήσεις που μας κατακλείζουν είναι πολλές. Επί παραδείγματι, τα ρούχα. Μπορούμε χωρίς αυτά? Όχι, αλλά φίλε, και τα ρούχα σου έχεις τα μισά. Είτε μισά είτε ολόκληρα πρέπει να τα έχεις τα ρούχα σου. Ή όπως τον καφέ, πρέπει να τον έχεις. Έστω και για παρηγοριά. Το ποτό.
Εκτός το ότι εφραίνει καρδίαν, σε στέλνει και κατευθείαν αν χρειαστεί. Μεγάλη εξάρτηση. Πίνω για να ξυγνώ τον πόνο. Όχι, δεν είναι αυτό. Εδώ πάει, εδώ πάει. Πίνω. Τα χάπια, πέρα το ότι σου διώχνουν τον πόνο, είναι βαρβάτη εξάρτηση για να αντιμετωπίσεις το συνοθήλευμα των άλλων εξαρτήσεων. Ας άλλη φορά να έχω πάρει και τα ζανάκι μου. Κι εγώ τα παίρνω. Τίποτα δεν κάνουνε. Μήπως σου τα είπε τα κατάπινα χωρίς νερό, δεν ξέρω. Εξαρτώμαστε από τσιγάρα, από ατμίσματα, από ναρκωτικά, από αυτοκίνητα, ο ένας από τον άλλον. Ατέλειωτες οι εξαρτήσεις και από ποια να πρώτο απεξαρτηθείς, δεν ξέρω και πώς. Αν ήξερες πόσοι άνθρωποι σώθηκαν χάρη στην ανάδρομη ύπνωση. Αλκοολικοί θεραπεύτηκαν όταν το μυρίσουν δεν θέλουν. Θεριακίδες, καπνιστές το έκοψαν το τσιγάρο με το μαχαίρι, ναρκωμανείς αποτοξινώθηκαν. Αλλά κρύξε να βγάλανε μαλλιά, για περάστε! Το ζήτημα στο τέλος είναι ότι ανάβουμε τις εξαρτήσεις μας στα ωραιότερα πράγματα στη ζωή μας. Γεια σας. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Αυτά.